Άκρος επιτυχημένο το πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο Ιωνίου Νήσων στην Κεφαλονιά. Σημαντικά τα συμπεράσματα και ο προγραμματισμός δράσεων στην προοπτική ανάπτυξης των Επτανήσων. Αναβρασμός στο Μεσολόγγι και πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Δήμου. Αφορμή η παραμονή και φιλοξενία στην πόλη 180 μεταναστών. Ένας ακόμη μαθητής συνελήφθη για το μαχαίρωμα σε σχολείο της Πάτρας. Ο συλληφθής κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία. Ανάστατη η εκπαιδευτική κοινότητα της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Ακυβέρνητο σκάφος εντοπίστηκε να θαλασσοδέρνεται στην Παλαιό Παναγιά Ναυπάκτου. Εντοπίστηκε από κάτοικο της περιοχής. Προσήχθη ένας αλλοδαπός. Εξετάζεται πιθανή εμπλοκή του σε έκνομες ενέργειες. Και νεκρός βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στο σκουροχώρι Ηλίας ένας 32χρονος άντρας. Ο άτυχος οδηγός προσέκρουσε με το όχημά του σε ελιά και κατέληξε μέσα σε παρακείμενο χωράφι. Το αυτοκίνητο κόπηκε κυριολεκτικά στη μέση.